Χαίρετε φίλες και φίλοι, εδώ από το γήπεδο της Ζωφρίας, όπου σήμερα οι Indians και Athens του Lakers έρχονται αντιμέτωποι στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής της Development League. Οι Indians από τη μία μετρούν 3 νίκες και 3 ήττες, ενώ από την άλλη οι Athens του Lakers έχουν πανηγυρίσει μόλις μία νίκη και έχουν ιτηθεί σε 5 παιχνίδια. Ξεκίνησε και το παιχνίδι στο σημερινό με τους Indians να βρίσκονται στην πρώτη επίθεση. Ένα σούτ από μέση απόσταση άστοχο από τον Παπα-Νικολάου. Ο Σκέρας δεν μπόρεσε να κατεβάσει το rebound και έτσι η μπάλα παραμένει στην επίθεση των, των σημερινών γηπεδούχων. Ο Ακυμίδης πάει μέχρι μέσα, στοχή. Το rebound στα χέρια των κίτρινων. Αγκουριδάκης κατεβάζει για τους Lakers. Θα σταματήσει, θα πάρει και το τρίποντο χωρίς να τον πιέσει κάποιος, αστόχησε και έτσι το 0-0 παραμένει επίσης από τις πρώτες στιγμές του παιχνιδιού μας. Βησιμιτζής Παπα-Νικολάου για 2, ανοίγει το σκορ 2-0, διαχείρος Παπα-Νικολάου, ο οποίος βρίσκει το πρώτο καλάθι του παιχνιδιού. Μέξας γυρίζει, δεν θα το βάλει. Το rebound στα χέρια των Indians, ο Ακυμίδης τώρα, όχι με συγχωρείτε. Ο Σεμιζής ήταν εκείνος που πάσαρε. Δέχτηκε την τάπα τώρα ο Κουρκούρης. Ο Ακυμίδης αφήνει στον Σεμιζή. 6 δευτερόλεπτα ακόμα για την επίθεση των Indians. Θα έρθει το καλάθι τελικά. Διαχειρός 30 φιλού. 4-0 λοιπόν. Λιβαδάς κάνει την ψηλή πάσα για τον Μέξα, ο οποίος βρέθηκε κοντά στην αντίπαλη ρακέτα και σκόραρε για το 4-2. Νωρίς time out από την πλευρά των Indians. Επιστρέψαμε μετά από την πρώτη διακοπή, καθώς ο Μανώλης Κρητικός είχε κάποια παράπονα από την αντίδραση των παιχτών του στην άμυνα. Έτσι πήρε αρκετά νωρίς το πρώτο time out των Indians, οι οποίοι είναι τώρα στην επίθεση. Κατοχή είναι για τους κίτρινους, καθώς ο 30ος δεν μπορούσε να συγκρατήσει την μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου. Κοσκέρας. Βγήκε και πήρε ο Μέξας και πάλι Κοσκέρας. Γουριδάκης θα εκτελέσει για 2 πόντους. Δεν πήγε το καλάθι, 30 φίλους μάζεψε. Κουρκουρής για 3 στο σούτ, εύστοχο. 7-2. Πρώτο τρίποντο στο παιχνίδι. Διαχειρός Κουρκούρη. Λιβαδάς θέλει να απαντήσει, δεν τα καταφέρνει. Μέξα στο επιθετικό rebound, θα πάρει και την εκτέλεση, αυτός και αυτή. Ο Ακυμίδης, προσυνητής, με συγχωρείτε. Παπα-Νικολάου σε νέα τρίποντη εκτέλεση Indians, αυτή τη φορά θα στοχίσουν. Δεύτερη ευκαιρία με 30φυλλο, παλεύει εκεί. Ο Περσιμιτζής δεν μπορούσε να πάρει το επιθετικό rebound. Ο Σκέρας τώρα, κατεβάζει για τους κίτρινους. Λιβαδάς στον Θεοδωρακόπουλο. Πυροκοσκέρας έχει πρόσωπο στην ρακέτα. Τρεις παίχτες εκεί στην άμυνα των Indians έκλεισαν και καθάρισαν το rebound. Ο Ακυμίδης στέκεται, δεν βρήκε την εκτέλεση, βρήκε όμως μια εξαιρετική πάσα για τον Παπα-Νικολάου, ο οποίος δεν την εκμεταλλεύεται. 30 φίλους είναι εκεί στην δεύτερη ευκαιρία και τρίτη προσπάθεια τώρα για τους Indians. Θα έρθει τελικά το καλάθι. 9-2. Επέμειναν στην επίθεσή τους οι γηπεδούχοι και τελικά δικαιώθηκαν. Λιβαδάς, Ρωμέξας, γύρισε, εκτέλεσε κατευθείαν και το βάλε. 9-4. Λιβακιμίδης, αυτοί στον Κουρκούρη, θα εκτελέσει εκείνος για 3, δεύτερο δικό του τρίποντο.
12-4 πλέον. Ξεκίνησε ζεστά. Πίσω από τα 6-75 ο Κουρκούρης. Διαφορά τώρα 8 πόντων για τους Indians. Λιβαδάς θα πασάρει τελικά. Δεν πέφτασε όμως η μπάλα στον Θεοδωρακόπουλο. Ιωακιμίδης πέρασε. Έγινε το φάουλ. Να δούμε αν το έχει κάνει ο Αγκουριδάκης ή ο Μέξας. Νομίζω ο Αγκουριδάκης πρέπει να το έχει κάνει. Ναι, το 40 δείχνει ο ρέφερι. Μουρδουρέας πέρασε τώρα στα μάτια τους κίτρινους. Οι οποίοι έκαναν τώρα το πρώτο μαδικό. Γενικά είναι το πρώτο φόλ αυτό στην σημερινή αναμέτρηση. Θα στοχίσει στην πρώτη βολή ο Ακιμίδης, 13-4 πλέον. Χάνει την δεύτερη, παραμένει η διαφορά στους 9 πόντους. Μουσκέρας. Πήρε ξανά. Επιχειρήσει το σούτ, δεν μπαίνει το τρίποντο, δεν έχουν ξεκινήσει καλά πίσω από τη γραμμή των 6.75 οι κίτρινοι. Ο Ακιμίδης εκεί έφυγε γρήγορα μπροστά και άφησε σχεδόν έτοιμο καλά στον Παπα-Νικολάου, 15-4. Έκτος πόντος του Παπα-Νικολάου στο παιχνίδι. Ο Σκέρας θέλησε να βρει τον Μέξα. Παρενέβη εκεί κάποιος παίκτης των Indians και έχει γίνει και φάουλο από τον τριαντάφυλλο. Πρώτο ομαδικό τώρα και για τους γηπεδούχους. Στην επαναφορά η μπάλα, Θεοδωρακόπουλος. Κουμουντουρέας άφησε στον Αγκουριδάκη. Κοσχέρας τσεκάρει τις επιλογές του, πήρε ο Μέξας και εκτέλεσε για τρεις πρώτο τρίποντο για τους κίτρινους. 15-7. Ο Μέξας σπάει το αρνητικό σερί. Πίσω από τη γραμμή του τρίποντου. Και ρίχνει τη διαφορά στους 8. Με στήμα τώρα για φάουλ των Indians. Τον με συγχωρείτε τον άθρος του Blakers. Στη γραμμή τώρα Παπα-Νικολάου. 4-23 ακόμα για την ολοκλήρωση του πρώτου δεκαλέπτου. Ο Παπα-Νικολάου θα βάλει την πρώτη βολή, 16-7. Εκτελεί την δεύτερη, θα καταλήξει μέσα κι αυτή για το 17-7 συν 10 για τους Indians. Μέξας, κακή πάσα του. Τριαντάφυλλος έκλεψε Παπα-Νικολάου. Έχει μπροστά, αφήνει έξω στον Κουρκούρη. Χρυσιμιτζής. Με τα αριστερό, πιεζόμενος από τον Αγκουριδάκη. Εκεί αδράνησε η άμυνα τον, του Βλέικερς και ο Παπα-Νικολάου πήρε το επιθετικό rebound για να σκοράρει και να κάνει το 19-7. Πολύ δραστηριο στο πρώτο δεκάλεπτο μέχρι στιγμής. Ο Παπα-Νικολάου έχει συμμετάσχει σε αρκετές φάσεις επιθετικά για τους Indians. Φάουλ τώρα από τον Χρυσιμιτζή. Μαρπίνης πέρασε στο μάτσο τώρα για τους γηπεδούχους. Τριαντάφυλλος κάθεται στον παγκό. Δωρακόπουλος δεν σημαδεύει σωστά. Μέξας κερδίζει το φάουλ ακόμα ένα από τον Χρυσιμιτζή. Βολές τώρα για τους του Blakers. Μέτσο που πέρασε το μάτι τώρα ο Τζίρι της. Θεοδωρακόπουλος θα καθίσει να πάρει δύο ανάσες. Μέξα σας στοχή στην πρώτη. Δεν αλλάζει το 19-7. Μέσα η δεύτερη. 19-8. Εδώ!
Κουνιτζής. Τσεκάρει τις κινήσεις, είναι δίπλα του στον Παπα-Νικολάου, ο οποίος θα εκτελέσει από το ύψος της βολής μαζί στον Κουμουνδουρέας, άφησε τον Κοσχέρα. Μπαίνουμε σιγά σιγά στο τελευταίο τρίλεπτο της πρώτης περίοδου. Ακόμα ένα λάθος από την πλευρά των φιλοξενούμενων. Παπα-Νικολάου τώρα υποθέσει εχνιδιασμό εδώ για τους Σίντιανς. Αστοχεί ο παίκτης των γηπεδούχων. Μέξα τώρα θέλει να τρέξει στην άλλη πλευρά. Θα φτάσει κοντά, θα αστοχήσει στην προσπάθειά του. Του Μουντουρέα στην δεύτερη ευκαιρία έρχεται από πίσω και ότι κάνει το φάουλ ο Ιακιμίδης, ο οποίος πήδηξε εκεί για να τον κόψει. Δεν γλίτωσε όμως την παράβαση. Και έτσι τώρα ο Κουμουνδουρέας είναι ήδη στημένος στη γραμμή. Μέσα η πρώτη, 19-9. Χάνει τη δεύτερη. Σιμιτζής. Πήρε ο Κουρκούρης. Γιακιμίδης, κόπηκε η πάσα του. Κουμουνδουρέας έκλεψε. Φτιάξε τώρα στον Μέξα, ο οποίος πέρασε. Έχουμε αντιαθλητικό φαουλ και έχει σκοράρει κιόλας ο παίκτης του Blakers, ο οποίος διαμαρτύρεται τώρα στον διαιτητή. Να δούμε αν μετράει και κανονικά το καλάθι. Στη γραμμή ο Μέξας. Μέσα η πρώτη, 19-10. Τελικά δεν μέτρησε το καλάθι νωρίτερα. Μέξα στην δεύτερη προσπάθεια. Θα καταλήξει μέσα και αυτή, 19-11. Κοσχέρας είναι επαναφορά, η μπάλα παραμένει στα χέρια των Athens του Blakers. Ακούστηκε τώρα η κόρνα. Πρέπει να υπήρξε ένα θέμα με την, με τον πίνακα. Συνεχίζουν να τα λένε παίχτες των δύο ομάδων με τον ρέφερι. Στην επαναφορά τώρα ο Κοσχέρας, τώρα συνεχίζεται το παιχνίδι. Φύνει χέρι με χέρι στον Μέξα. Πάσε το όμως είναι κακή. Και πάλι το ίδιο σκηνικό. Μια κακή πάση στην επίθεση των, του Blakers. Αυτή τη φορά δεν το πλήρωσαν οι φιλοξενούμενοι. Κοσχέρας οργανώνει την επίθεση της ομάδας του. Τυρίτης. Δεν έχει ακουμπήσει κάποιος παίκτης των Indians. Νέο λάθος για τους Blakers. Σιμιτζής. Φτάσε κοντά. Δεν πήγε να τον πιέσει κάποιος. Παπα-Νικολάου γυρίζει και εκτελεί. 21-11. Ένα και 48 ακόμα στο πρώτο δεκάλεπτο. Μια φορά 10 πόντων στο παιχνίδι μας. Κοσχέρας, ασίστ στον Μαρίνο. Τα εκτελέσει για τρεις εκείνος. Δεν έρχεται το τρίποντο από τους του Blakers. Κουρκούρης τώρα. Κύριε Ακημίδης. Κρατάει. Η πάσα του δεν είναι καλή. Ενώ φαίνεται να έχει χτυπήσει κιόλας ο παίκτης των Indians. Δεν κατάλαβα καλά τι συνέβη στη συγκεκριμένη φάση.
η κατοχή όπως και να έχει είναι για τους Lakers. Συνέχεια στο παιχνίδι. 1-15 ακόμα, πλησιάζουμε σιγά σιγά στο τελευταίο λεπτό της πρώτης περίοδου. Τυρίτης πάει κοντά, εκτελεί και ο ίδιος, δεν το βάζει όμως. Μαζί στο Παπα-Νικολάου. Κάτσε τώρα στον Γάκο. Πάλι Παπα-Νικολάου. Συνεργάζονται οι δυο τους. Λακημίδης. Και βγήκε έξω στο τρίποντο, προσποιείται. Ο Γάκος δίνει χώρο Κοσκέρα, θα πλησιάσει για να εκτελέσει για δύο. Με το βάζει ο Ακημίδης εκεί, πήρε το rebound και συνέχεια θα κάνει και το foul στον Μέξα, που ίσως πρόλαβε και γράπωσε την μπάλα πριν ο Ακημίδης πάρει ακόμα ένα επιθετικό rebound. Τελικά κέρδισε και το foul, το οποίο είναι το το πέμπτο για τους Indians. 36 δευτερόλεπτα ακόμα στην πρώτη περίοδο. Ο Μαρίνος, ο Σκέρας θα σηκωθεί, θα στοχίσει. Μέξα σε εκεί ανάμεσα στο Μπούγιο, θα ανανεώσει, δεν είναι καλή εκτέλεση του όμως. Καθαρίζει ο Μαρπίνης. Μια επίθεση 14 δευτερόλεπτων τώρα. Κάκος, Σιμιτζής, ο Μαρπίνης για δύο πόντους στο σούτ, άστοχο. 4 δευτερόλεπτα τώρα για τους κίτρινους. Ο Σκέρας στα 2, ο Μαρίνος θα εκτελέσει από το κέντρο. Λίγο έλειψε να πετύχει το καλάθι, φινάλ λοιπόν του πρώτου δεκαλέπτου με το σκορ στο 21-11. Επιστρέψαν οι δύο πεντάδες και ξεκίνησε μόλις και το δεύτερο δεκάλεπτο της αναμέτρησης. 21-11 το σκορ υπέρ των Indians. 10 η διαφορά μέχρι στιγμής. Ζηρίτης, πάσα έφτασε στον Αγκουριδάκη, Κοσκέρας και πάλι Αγκουριδάκης. Τα 6 δευτερόλεπτα η επίθεση των κίτρινων. Μαρίνος εκτέλεσε για 3 λίγο πριν εκπνεύσει ο χρόνος. Αγκουριδάκης στη νέα επίθεση των Blazers, άστοχη και αυτή όμως. Ακημίδης άφησε στον Γάκο, έχει ανοιχτό γήπεδο μπροστά του εκείνος. Τρομερή η πάσα του για τον Ακημίδη, βγήκε η συνεργασία η οποία έφερε ένα πολύ όμορφο καλάθι για το 23-11. Μουντουρέας, Βουριδάκης, θα εκτελέσει, δεν ήταν καλό το σούτ. Σιμιτζής βλέπει στην αδύνατη πλευρά τον Γάκο, ο οποίος έμεινε μόνος του και εκτέλεσε 26-11. Μεγαλώνει η απόσταση, συν 15 τώρα για τους Indians. Ο Σχέρας σταμάτησε την τρίπλα, ψάχνει συμπαίκτη, βρήκε τον Τζιρίτη. Μαρίνος τώρα, Σιρογκουριδάκης. Περιστροφή του Τζιρίτη, αφήνει έξω αλλά έχει κάνει βήματα. Ακόμα ένα λάθος στο παιχνίδι από τους Lakers. Και ακόμα μια επίθεση η οποία περνάει ανεκμετάλλευτη για τους κίτρινους, οι οποίοι βλέπουν τους αντιπάλους τώρα να αυξάνουν την απόστασή τους. Μαρπίνης θα κοπεί από τον Κουμουντουρέα και θα δραπώσει και την μπάλα ο Τζιρίτη στη συνέχεια. Η πάσα Μουντουρέας δυσκολεύτηκε να συγκρατήσει. Ο Χρυσιμιτζής μπροστά τον Κοσκέρα δεν μπορέσει να εκτέλεσει καλά. Αγκουριδάκης τώρα. Μουντουρέας στην κορυφή. Έχει πάρει καλύτερη θέση και ο Κοσκέρας θα γυρίσει, θα το χάσει. Παπα-Νικολάου στον Ιωακημίδη. Στέκεται εκείνος, εκτελεί για δύο με τη βοήθεια του απλό. Θα βάλει το καλάθι 28-11. Σερί 7-0 στο δεύτερο δεκάλεπτο.
Σίντιαν να ξεκινούν πολύ καλά την δεύτερη περίοδο, ενώ από την άλλη θα αναζητούν ακόμα το πρώτο του καλάθι του Βλέγκερ, το οποίο θα έρθει από τον Αγκουριδάκη 28-14. Σιμιτζής και ο Γάκος πάνω του Αγκουριδάκη για να τον πιέσει ο Παπα-Νικολάου τώρα. Θα εκτελέσει για τρεις και θα του κάνει το χατήρι, όχι, δεν του έκανε τελικά το χατήρι μπάλα. Και πάλι όμως ο Παπα-Νικολάου σε μια δεύτερη δική του ευκαιρία, αυτή τη φορά θα βρει στόχο. 30-14 και έχουμε διακοπή για time out των Athens Blazers. Επιστρέψαμε πίσω από το time out με το σκορ στο 30-14 υπέρ των Indians, οι οποίοι έχουν κάνει πολύ καλό ξεκίνημα στο δεύτερο δεκάλεπτο. Ο Τζιρίτς θα εκτελέσει από μέση απόσταση για το 30-16. Κουρκούρης, τριαντάφυλλος, γυρίζει, αστοχή όμως, μαζί ο Λιβαδάς. Και κριτικός τώρα στην πεντάδα των Indians για πρώτη φορά στο παιχνίδι ο Μανώλης Κριτικός. Κέρας έχει βγει μπροστά από τον αντιπαλό του, αλλά υπάρχουν 3 δευτερόλεπτα. Κουρκούρης. Ο Σκέρας δεν έχει γυρίσει στην άμυνα του. Με τετράδα στην άμυνα τώρα του Blakers. Βγήκε όμως η άμυνα τελικά, πέρασαν ανεκμετάλλευτη η επίθεση των Indians. Μαρίνος εκτελέσει για τρεις και τον βάζει. 30-19. Κάκος. Κουρκούρης. Έγινε το κλέψιμο, Αγκουριδάκης. Έχει μπροστά του, δίνει στο σκρίν ο Τζιρίτης, ο οποίος δεν έκοψε, πρόλαβε την μπάλα, όχι, τελικά κατέληξε εκείνη εκτός αγωνιστικού χώρου. Θα ακούσει την επαναφορά. Κριτικός. Κατέβασε άφησε στον Γάκο τώρα. Ζητάει ο τριαντάφυλλος, ζητάει ο Κουρκούρης στην άλλη πλευρά, σε εκείνον θα πάει μπάλα για να εκτελέσει και θα βάλει ακόμα ένα τρίποντο ο ίδιος. 33-19. Πολύ καλή απόδοση πίσω από τα 6.75 του από τον Κουρκούρη. Πάει τη διαφορά και πάλι στους 14. Λιβαδάς, να δούμε αν θα απαντήσει ναι. Άμεση απάντηση, διαχειρός Λιβαδά, 33-22. Κριτικός στον Παπα-Νικολάου. Πυρογάκος σηκώθηκε αμέσως και σημάδεψε σωστά, 35-22. 4-25 ακόμα για το ημίχρονο. Γουριδάκης, το αφήνουνε χώρο. Να τον εκμεταλλεύεται όμως, μάζεψε ο τριαντάφυλλος. Πυρογάκος. Κουρκούρης θα επιχειρήσει ακόμα ένα σουτ και θα το βάλει! Τι κάνει ο Κουρκούρης σήμερα! 38-22. Τρομερός. Συν 16 πλέον για τους Indians, με τον Κουρκούρη να το βλέπει Σαβαρέλη. Ο Σκέρας πήρε, βγήκε μπροστά από τον αντιπαλό του και σκόραρε. 38-24. Παπα-Νικολάου πιέζει περισσότερο από όσο έπρεπε ο Τζιρίτης και κάνει τελικά το φάουλ. Μέξας, τρέχει το μάτς από τους φιλοξενούμενους, όπως και ο Ακιμίδης από την πλευρά των Indians. Τριαντάφυλλος στον Γκάκο. Αστοχό αυτή τη φορά το σουτ από τους Indians. Μέξας ανεβάζει ταχύτητα, πάει μόνος στο όλο το δρόμο, τα χαλάει στο τελείωμα. Τριαντάφυλλος άφησε στον Κουρκούρη, που θα εκτελέσει για δύο αυτή τη φορά. Δεν είχε την ίδια τύχη όπως τα τρίποντα του.
Κουλιδάκης, Μέξας, καλάθι και φάουλ. Βγήκε μπροστά από τον Γάκο, ο Μέξας έκανε πολύ ωραία κίνηση. Δέχτηκε για την assist. 38-26 πλέον. Και δικαίωμα για μια συμπληρωματική βολή για τον παίχτη του Blakers. Θα τη χάσει όμως, παραμένει το σκορ στο 38-26. Γιωακιμίδης πίσω από το screen, θα το χάσει, τριαντάφυλλος ακολούθησε, πήγε εκεί με ένα follow, να σκοράρει, εδώ τα καταφέρω όμως. Κουριδάκης, 2.50 ακόμα στη δεύτερη περίοδο. Μαρίνος, θα το πάρει το τρίποντο, δεν το βάζει, μαζεύει ο Γιωακιμίδης. Γάκος, Κουρκούρης, είχε χώρο, δεν τον πρόλαβε ο Αγκουριδάκης, αυτή τη φορά στόχισε. Σπάνιο σήμερα, να σούτει ο Κουρκούρης πίσω από το τρίποντο, ο Μαρίνος επιχείρησε ακόμα ένα σούτ. Κριτικός τώρα, πάνω κάτω, μπάλα στις τελευταίες φάσεις. Κριτικός θα επιχειρήσει για τρεις. Η μπάλα για ποιους είναι, για τους Indians. Τελευταίος ακούμπησε ο Λιβαδάς, από ό,τι φάνηκε. Εν έχουμε και time out για τους Indians. Συνέχεια έπειτα από το time out, ο τριαντάφυλλος έφτασε κοντά. Δεν καταφέρει να χάσει την μπάλα στο καλάθι, 38-26, διαφορά 12 πόντων τώρα στο μάτς. Με 2 λεπτά ακόμα να απομένει στην δεύτερη περίοδο. Ο Μέξης θα κερδίσει το φαουλ τώρα από τον Γκάκο. Λιβαδάς. Πέρασε τον Κουμουντουρέα, ο οποίος γυρίζει με το δεξί. Ο Αρχιμίδης καθαρίζει το rebound, πιέζει ο Κουμουντουρέας, η μπάλα κατέληξε εκτός. Απέφερε καρπούς η πίεση του παίχτων του Blakers, οι οποίοι παραμένουν στην επίθεση. Και τώρα Κόπουλος. Κουμουντουρέας προσποιείται. Αλλά κάνει μεταφορά της μπάλας. Κριτικός τώρα. Φτιάχνει αυτή την επίθεση στον Indians. Φτιάχνει πίσω του στον Κουρκούρη. Και πάλι κριτικός. Περάσε τον Κουμουντουρέα, δεν θα εκτελέσει σωστά. Μάχεσαι εκεί για το rebound, το οποίο θα το κερδίσει τελικά ο Μέξας. Ρέμια ζητάει ο Κουμουντουρέας, ο Κουρκουρηδάκης πήρε. Και το αφήνει ξανά. Αντίπασα του Λιβαδά, Μέξας, γύρισε ανάμεσα από δύο. Έχει γίνει φάουλ. Το 24 το έχει κάνει ο τριαντάφυλλος. Για μαρτύριο το Γάκος δεν έχει καταλάβει ότι το έχει κάνει ο τριαντάφυλλος όμως. Τώρα ενημερώνονται, γι' αυτό ενημερώνονται τώρα οι Indians ότι ο ρέφερι δεν το έχει δώσει το φάουλ στον Γκάκο, το έχει δώσει στο τριαντάφυλλο. Όπως και να έχει, ο Μέξης έβαλε την πρώτη, 38-27. Χάνει τη δεύτερη. Ο Αρχιμίδης κράτησε με ασφάλεια την μπάλα, κατεβάζει τώρα. Μπήκαμε στη τελευταία 53 δευτερόλεπτα. Της δεύτερης περίοδου πάντα, λάθος πάσα εδώ από τον Ιωακιμίδη. Δυνατή και άστοχη. Γρήγορα επιστρέφουν έτσι στην επίθεση τους οι Blakers με τον Αγκουριδάκη. Δεν έφτασε όμως η μπάλα στον Μέξα, Παπα-Νικολάου έκλεψε, πέρασε κιόλας. Γιάννη το γήπεδο Παπα-Νικολάου, θα πάει μόνο στην προσπάθεια, δεν το βάζει ο Ιωακιμίδης, ακολούθησε τη φάση, άστοχος κι αυτός. Καθάρισε ο Αγκουριδάκης.
Μισό λεπτό ακόμα στη δεύτερη περίοδο. Μουντουρέας. Λιβαδάς έχει χώρο, θα εκτελέσει με τα αριστερό με το ένα χέρι, με ένα περίεργο στυλ εδώ εκτέλεσε ο Λιβαδάς. Ο Ακημίδης, στα 15 δευτερόλεπτα έχουμε φάουλ του Αγκουριδάκη για να σταματήσει τον χρόνο. Η κατοχή είναι για τους Indians και έχουμε και time out. Όχι, τελικά δεν υπάρχει time out. Δικό μου λάθος. 15 δευτερόλεπτα ακόμα για την λήξη της δεύτερης περίοδου. Στο πλάι πάει ο κριτικός. Ο Κούρης θα το πάρει από πολύ μακριά. Αστοχή, κοιτάει ψηλά ο τριαντάφυλλος, προσπαθεί να σώσει και ο Ακημίδης. Βάλε τώρα στον Μέξα, έχει 3 δευτερόλεπτα, 2. Πάει μόνος του, θα σκοράρει και θα πάρει και το φάουλ από τον Παπα-Νικολάου. 38-29. Ο Μέξας έφτασε μέχρι το τέλος του δρόμου με το χρονόμετρο να έχει σταματήσει στα 0,6. Διαφορά πέφτει πλέον στους 9 και έχει ευκαιρία να την πάει τώρα στους 8 ο Μέξας αν ευστοχεί στην συμπληρωματική βολή. Τώρα ετοιμάζεται να την εκτελέσει, θα την χάσει και έτσι ολοκληρώνεται το δεύτερο δεκάλεπτο. Με τους Lakers να ρίχνουν τη διαφορά σε μονοψήφιο και το σκορ να δείχνει 38-29. Επιστρέψα να δώσω πίσω τον Τζοφρέας, όπου ξεκίνησε μόλις και το τρίτο δεκάλεπτο της αναμέτρησης ανάμεσα σε Indians και Athens του Lakers. 38-29 το σκορ. Από εκεί ξεκινούμε το τρίτο δεκάλεπτο. Με τον τριαντάφυλλο αστοχή σε μια κοντινή προσπάθεια. Ο Κοσκέρας τώρα. Να δούμε λίγο πεντάδες. Από τη μία έχουμε Ιωακιμίδη, έχουμε τριαντάφυλλο, Παπα-Νικολάου, Πρισινιτζή και Ζέζα για τους Indians. Ενώ από την άλλη Μαρίνος, Κοσκέρας, Λιβαδάς, Μέξας και Θεοδωρακόπουλος. Στην πεντάδα των του Lakers. Μαρίνος δεν τον πρόλαβε ο Ακημίδης, αστόχησε. Πρισινιτζής. Αυτός τον Ιωακημίδη. Μετά ο τριαντάφυλλος ο Ακημίδης επιλέγει να πλησιάσει μόνος του και πολύ καλά κάνει. 40-29. Κοσκέρας. Ο Θεοδωρακόπουλος άφησε στον Μέξα, σηκώθηκε εκείνος και αυστόχησε 40-31. Ο Πρισινιτζής πέρασε η τρομερή ασίστ του Παπα-Νικολάου στον τριαντάφυλλο, εκείνος θα το χάσει από πλεονεκτική θέση. Ο Σκέρας κατεβάζει αργά-αργά για τους κίτρινους. Ο Λιβαδάς, Θεοδωρακόπουλος τώρα και πάλι Λιβαδάς από την κορυφή θα εκτελέσει για τρεις, πήγε και βγήκε μπάλα. Δεν ήταν κακό το σου του Λιβαδά. Σιμιτζής. Ο Σέδας άφησε στον Παπα-Νικολάου. Πέφτει πάνω του Θεοδωρακόπουλος. Τον εμποδίζει έτσι να εκτελέσει εύστοχα όμως. Θα κάνει τη δουλειά ο τριαντάφυλλος για το 42-31. Η δεύτερη ευκαιρία που δόθηκε έπειτα από το επιθετικό rebound του Γκράπωσε. Λιβαδάς. Πυρομαρίνος εκτέλεσε για τρεις, ούτε τώρα θα έρθει το καλάθι. Για τους κίτρινους, Μέξα σε ακόμα μια νέα προσπάθεια πίσω από τα 6.75, η οποία θα έχει την ίδια τύχη με τις προηγούμενες. Γακιμίδης. Ωραία συνεργασία τριών παιχτών και ο τριαντάφυλλος θα σκοράρει ενώ του δίνει τα συγχαρητήρια και ο Λιβαδάς για την προσπάθειά του. 44-31.
και είχε δικαίωμα για μία βολή ο παίκτης των Indians. Κατάφυλλος χάνει την βολή, βιάστηκε όμως να περάσει στην διεκδίκηση του rebound και έτσι η κατοχή αλλάζει χέρια. Κοσκέρας. Πάσα στον Λιβαδά. Και πάλι Κοσκέρας. Λιβαδάς παίζει τώρα με τον Θεοδωρακόπουλο, ο οποίος έχει βγει μπροστά από τον αντιπαλό του. Εκτέλεσε για τρεις και αχυρός Λιβαδάς. Έχει Θεοδωρακόπουλος, ακολούθησε την πορεία της μπάλας και πήρε το επιθετικό rebound. Τα χάλασε όμως το τελείωμα στην συνέχεια. Ο Ακιμίδης γραπώνει και θέλει να τρέξει στον εφηδιασμό. Πάσα πίσω από την πλάτη για τον Πρισιμιτζή. Δεν θα το βάλει το καλάθι εκείνος. Αλλά έτσι και την ασίστ του συμπαίκτη του. Μαρίνος. Κύριος Θεοδωρακόπουλος. Δεν πέρασε η πάσα ανάμεσα από Παπα-Νικολάου και Ζέζα. Έχουμε τζάμπολ. Τελικά η μπάλα είναι για ποιους. Για τους τους Blakers. Παραμένουν στην εποχή κίτρινη. Ο Μουντουρέας επιστρέφει το παιχνίδι στη θέση του Λιβάδα από την πλευρά των φιλοξενούμενων. Κοσκέρας. Κάνει τις προσποιήσεις, πέρασε η πάσα για τον Κουμουντουρέα γιατί εκείνος θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. 44-33. Ζέζα στον Πρισιμιτζή. Τριαντάφυλλος πήρε. Δυνατό τελείωμα, άστοχο επίσης. Με εξάσφαιρει μπροστά. Φτάνει μέχρι το τέλος για να σκοράρει με το δεξί lay-up. 44-35. Στους 9 τώρα πλησιάζουν οι Athens Lakers. Τριαντάφυλλος, τον έχασε ο Μαρίνος τον Πρισιμιτζή, αλλά έκανε βήματα εκείνος. Μαρτίνης τώρα εκείνος. Ανοιχτή ξανά στο μάτς για τους Indians. Παίρνει την θέση του Τριαντάφυλλου. Κέρας. Ακή πάσα του Μαρίνου, την κατάλαβε ο Ακιμίδης και την έκοψε, ενώ θα γίνει και το φάουλ στη συνέχεια τον Κουμουντουρέα. Έκοψε τις προϋποθέσεις εφνιδιασμού εδώ τον Indians. 44-35 υπενθυμίζω το σκορ, 5-39 ακόμα ως το τέλος του τρίτου δεκαλεπτού. Πανικολάου παίρνει σκάι την μπάλα και σηκώνεται για να εκτελέσει εύστοχα. 46-35. Μεξάς Μαρίνος και από εκεί μπάλα στον Θεοδωρακόπουλο. Και πάλι Μαρίνος από τη γωνία σου τάστοχο. Ο Μουντουρέας στο επιθετικό rebound επέλεξε να πλησιάσει αντί να εκτελέσει. Θα κοπεί όμως από τον Μαρπίνη, ο οποίος τον ακολούθησε από πίσω. Γιακιμίδης την αντίπασε για το Πρισιμιτζή. Μαρπίνης κοιτάει την ρακέτα. Φινίστε τον Παπα-Νικολάου, του φτιάχνει και χώρο, αλλά έχουμε 3 δευτερόλεπτα. Κοσκέρας παίρνει για να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Πέρασε το κέντρο. Έχει χώρο για να πάρει το δίποντο και να το βάλει επίσης. 46-37. Ακόμα μια φορά στην οποία οι άνθρωποι του Blakers ρίχνουν τη διαφορά σε μονοψήφιο. Η αλήθεια είναι όμως δεν έχουν καταφέρει να πλησιάσουν κάτω από τους 7 πόντους. Έχουμε φάουλ. Το έχει κάνει ο Κοσκέρας. Στη γραμμή τώρα ο Παπα-Νικολάου. Μέσα η πρώτη. Εκτελεί τώρα και την δεύτερη, θα τη χάσει. Παραμένει στο 47-37.
Μέχρι σας. Μοντουρέα ζήτησε και πήρε. Και πάλι μέχρι σας. Μαρίνος θα εκτελέσει από την κορυφή. 47-40. Στο μείον 7 τώρα πλησιάζουν οι του Βλέικερς. Με την τρίποντη εκτέλεση αυτή του Μαρίνου. Μέχρι σας θα πέσει πάνω στον Παπα-Νικολάου με δύναμη. Θα τον κατεδαφίσει και στο παρκέ. Θα ελπίσουμε να μην έχει χτυπήσει ο παίχτης των Indians. Σηκώνεται, δεν δείχνει να έχει κάτι. Τώρα θα οδηγηθεί στην γραμμή. Αυτό είναι και το τέταρτο ομαδικό από την πλευρά των του Blakers. Κάνει ένα φαουλ μέχρι στιγμής από τους Indians στο τρίτο δεκάλεπτο. Τώρα γίνεται και μια προσπάθεια για να σκουπίσει το παρκέ. Τώρα είναι όλα έτοιμα για να εκτελέσει το ζευγάρι βολών του Παπα-Νικολάου. Βάζει την πρώτη, 48-40. Βάζει και την δεύτερη, αλάνθαστος. Με το 49-40. Το Δωρακόπουλος πήρε από τον Μέξα, του πέρασε ξανά την πάσα για να έρθει ένα γρήγορο καλάθι από τους κίτρινους. 49-42. Ψιμιτζής. Πέρασε από τον Μαρίνο, βγήκε πάνω του ο Μέξας, δεν μπόρεσε να τον νικήσει. Πέρασε τον του Βλέικερς, τώρα βγάζει μπροστά την ομάδα του. Φτάνει μέχρι την αντίπαλη ρακέτα και θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. 49-44. Στους 5 και πάλι διαφορά μετά από πάρα πολύ ώρα στο παιχνίδι. Οι του Βλέικερς πλησιάζουν κι άλλο ο Παπα-Νικολάου για να ξεφύγουν οι Indians ξανά. 52-44. Δίνει τη λύση πίσω από τα 6-75. Και οι γηπεδούχοι φτάνουν στο σύν 8. Κέρας. Είναι και πάλι στον Μαρίνο. Θα πάρει την εκτέλεση εκείνος, θα το χάσει αυτή τη φορά. Στα Ιωακιμίδης είναι πολύ δυνατή η πάσα του συμπαίκτη του και τελικά θα γίνει και το λάθος. Ευκαιρία τώρα για τους Blakers να φύγουν γρήγορα μπροστά. 4 παίκτες επιστρέφουν στην άμυνα των Indians και ο Ζέζας, αν δεν κάνω λάθος, έχει κάνει το φάουλ. Όχι. Ναι, ο Ζέζας είναι αυτός που έχει κάνει την παράβαση. Αυτό είναι το πρώτο ομαδικό των Indians στην τρίτη περίοδο. Κουσκέρας, πυρομέξας για να εκτελέσει για τρεις, αδύναμο σουτ. 2-26 ακόμα στην τρίτη περίοδο. 52-44, υπενθυμίζω το σκορ. Ο Παπα-Νικολάου νωρίτερα πέτυχε ένα τρίποδο και ανέβασε τη διαφορά. Τώρα θα ανεβάσει κι άλλο όμως την απόσταση ο Πρισιμιτζής. Για το 54-44. Βγάζουν αντίδραση οι Indians και ξεφεύγουν και πάλι στη ρηψίθα διαφορά. Μαρίνος. Θεοδωρακόπουλος κόντρα σε 2. Θα το σταματήσει αντικανονικά ο Μαρπίνης. Πολλές τώρα για τον παίχτη των κίτρινων, ενώ ο Γάκος επέστρεψε στο μάτς για τους Indians. Πάστε στην πρώτη βολή. Βάζει τη δεύτερη. 54-45. Μαρπίνης αφήνει στον Κουρκούρη. Χάνει προς την μήνα εκείνος τον έλεγχο της μπάλας. Συνεχίζει όμως για να πάει κοντά. Με έναν τρόπο έφτασε η μπάλα στα χέρια του Γκάκο, ο οποίος εκτέλεσε, κύλησε η μπάλα στο Στεφάνι. Δεύτερη ευκαιρία και τρίτη τώρα με τον Μαρπίνη, ο οποίος θα κοπεί κανονικά από τον Κουμουντουρέα. Είναι εκείνος τώρα. Τους πείτε
Πηγαίνει μπροστά με δύναμη ο Γάκος για να κόψει την πάση στον Τζιρίτη. 1-21 ακόμα στην τρίτη περίοδο, 54-45 υπενθυμίζει το σκορ. Ο Ζωρακόπουλος. Ο Μουντουρέας αφήνει στον Τζιρίτη. Θα εκτελέσει εκείνος από το έτσι της βολής, δεν το βάζει. Σιμιτζής. Πήρε ο Παπα-Νικολάου. Μαρπίνης με φόρα, αστοχή, μαζεύει ο Κοσχέρας. Περνάει. Μαγκουριδάκης είναι απέναντι τον είδε, του πέρασε την πάσα. Μαγκουριδάκης σταματάει, παίζει με τον Κοσχέρα, ο οποίος έχει βρεθεί κάτω από την αντίπαλη ρακέτα και θα σκοράρει για το 54-47. Σιμιτζής. Άρχισε δίπλα στον Παπα-Νικολάου. Τελευταία 30 δευτερόλεπτα στην τρίτη περίοδο. Τζιρίτης πέφτει πάνω στον αντίπαλο και κάνει το φάουλ. Αλλά έχουν συντηρωθεί τα ομαδικά από την πλευρά των Blakers. Και έτσι έχουμε βολές για τον παίχτη των Indians, οι οποίες θα εκτελεστούν μετά το time out. Στην γραμμή των βολών για να εκτελέσει τις δύο ελεύθερες βολές του Παπα-Νικολάου με το χρονόμετρο να έχει σταματήσει στα 29,4. Αστοχή η πρώτη βολή. Παραμένει το σκορ στο 54-47. Έξω και η δεύτερη. Χαμένες και οι δύο ευκαιρίες από τον Παπα-Νικολάου. Δεν αλλάζει το σκορ. Στον Κουμουντουρέα. Τζιρίτης του δίνει κυρία υπάλληλη. 6 δευτερόλεπτα για την επίθεση των Κίτρινων. Θεοδωρακόπουλος παίρνει με το δεξί μια προσπάθεια. Είναι ο Παπα-Νικολάου. Έχουμε βήματα. Καθώς μπερδεύτηκε ο παίκτης των Indians. Άκουσε την εικόνα για την λήξη του χρόνου επίθεσης των αντιπάλων του. Να δούμε πόσα δευτερόλεπτα απομένουν τώρα. 4 δευτερόλεπτα για επίθεση των του Blakers. Ψηλή πάσα, κόπηκε και κάπως έτσι ολοκληρώνεται. Το τρίτο δεκάλεπτο της αναμέτρησης με το σκορ στο 54-47. Μπήκαμε μόλις και στο τέταρτο δεκάλεπτο της αναμέτρησης ανάμεσα σε Indians και άθεση του Blakers, 54-47 το σκορ. Απόσταση 7 πόντων χωρίζει τις δύο ομάδες. Υπενθυμίζω πως πρόκειται για την 8η αγωνιστική της Development League. Κουρκούρης στην επαναφορά. Σιμιτζής. Κουρκούρης κάνει την κίνηση, μπαλά πάει στον Παπα-Νικολάου για να εκτελέσει για 3. Δεν μπαίνει το καλάθι, Μπουριδάκη και ανενόχλητος κατέβασε το rebound και άφησε στον Κοσχέρα. Μπουριδάκη τώρα περνάει το κέντρο και οργανώνει. Κοσχέρας τον έχασε για λίγο ο Μαρπίνης, βγήκε πάνω του και έκανε το φάουλ τελικά. Βολές τώρα για τον παίχτη του Blakers, έπειτα από το πρώτο ομαδικό, τον Indians. Λακημίδης είναι εκεί στο πλάι τώρα έτοιμος να περάσει το μάτς. Πήρε την θέση του Πρισιμιτζή. Κέρας έτοιμος για την πρώτη. Ευστοχή. 54-48. Εκτελεί τώρα και την δεύτερη, θα τη χάσει αυτή μαζί στο Μαρπίνης. Ρακιμίδης.
πάρει πάνω την προσπάθεια. Ο Σκέρας μάζεψε. Ανεβάζει ο παίκτης του Blakers. Είναι δίπλα στον Αγκουριδάκη. Ψάχνει και πάλι εκείνο στον συμπαίκτη του, ο Σκέρας ξανά. Και πάλι Αγκουριδάκης. Έχουν περάσει κάποια δευτερόλεπτα για την επίθεση των του Blakers, οι οποίοι θα βρουν στόχο με τον Κοσχέρα να σκοράρει και να κερδίζει και το φάουλ στην συνέχεια. 54-50 πλέον. Κοσχέρας ρίχνει τη διαφορά στους 4 και έχει και μια συμπληρωματική βολή να εκτελέσει. Αφού τα είπε με τον ρέφερι ο Κοσχέρας, είναι έτοιμος να εκτελέσει και τη βολή. Θα την βάλει κιόλας, 54-51. Ράκος. Κουρκούρης. Τον Ακημίδη. Ο οποίος πέρασε, σκόραρε και πήρε και το φάουλ. Πέρασα ανάμεσα εκεί από δύο παίκτες, ο Ιωακιμίδης βρήκε τον διάδρομο για να κάνει το 56-51 και να κερδίσει και το φόλ που τον στέλνει στη γραμμή των Βολών. Έτοιμος για την εκτέλεση ο Ιωακιμίδης, θα βάλει και την βολή, 57-51. Ξεφεύγουν και πάλι στους 6 οι Indians. 2,5 λεπτά πριν το τέλος. Μας στην αδύνατη πλευρά εκεί που είναι ο Μέξας, ο οποίος θα πάρει και θα πάει με φόρα προς τα μέσα. 56-53, 57-53, με συγχωρείτε. Ο Σκούρης. Κάκος έκανε την κίνηση, βγήκε μπροστά από τον Αγκουριδάκη, τον οποίο έχει βάλει και πλάτη. Ποστάρει. Θα κερδίσει το φάουλ, το έχει κάνει ο Αγκουριδάκης, το παραδέχεται. Δύο βολές για τον παίκτη των Indians. Τριαντάφυλλος επέστρεψε τώρα στο παρκέ για τους γηπεδούχους. Μαρπίνη στα καθίσει τον Παγκό. Άσυχη πρώτη. Εκτελεί την δεύτερη τώρα, θα τη χάσει και αυτή, δεν πήραν τίποτα από αυτές τις βόλες. Οι Indians, Αγκουριδάκης, στον Λιβαδά. Τη ζητάει ο Λιβαδάς και πάλι για να μειώσει κι άλλο μεγάλο τρίποδο του Λιβαδά, 57-56. Ζήτησε την μπάλα, έδειχνε να το θέλει αυτό το σουτ και φάνηκε για ποιο λόγο. Ήθελε να το πάρει, η διαφορά πλέον στον πόντο. Δεν θα ευστοχίσει ο Τριαντάφυλλος. Αγκουριδάκης. Τζιρίτη στον Λιβαδά. Ο Μέξας προσπαθεί να συγκρατήσει. Θα γυρίσει, θα στοχίσει όμως. Χάνουν εδώ την ευκαιρία τους να περάσουν μπροστά οι του Blakers. Ο Σκούρης, ο οποίος έχει ώρα να φανεί. Ο Παπα-Νικολάου. Ακημίδης, πάτησε γραμμή. Λάθος εδώ από τους Indians. Και έτσι δίνουν ακόμα μια ευκαιρία στους αντιπάλους τους να διεκδικήσουν το προσπέρασμα. 57-56 υπενθυμίζω το σκορ επί από την τρίποντη εκτέλεση του Λιβαδά, ο οποίος έφερε πλέον το μάτι στο πόντο. Και θα πάρει και ακόμα ένα σουτ, αυτή τη φορά είναι άστοχο. Αντιαθλητικό φάουλ εδώ από τον Τζιρίτη. Ένα φαουλ που δεν θέλανε με τίποτα να γίνει του Blakers. Και ο Τζιρίτης τώρα θα αποσυρθεί, πέρασε στην θέση του ο Μαρίνος. Ο Παπα-Νικολάου τώρα στη γραμμή. Πάει στην πρώτη.
βγει εκτός καλαθιού η δεύτερη μετά από μια μικρή περιπέτεια που έχει εκεί πάνω Στεφάνη. 58-56 το σκορ. Η μπάλα παραμένει στην κατοχή των γηπεδούχων. Κουρκούρης και μια δύσκολη προσπάθεια μάτς ο Μέξας. Μακουμίδης βρήκε την μπάλα, κράτησε όμως ο Μέξας. Μαρίνος πήρε ξανά για να εκτελέσει για τρεις πιεζόμενος. Ακόμα ένα άστοχο σουτ από τους Lakers. Παραμένει στο συν 2 οι Indians. Γάκος θα σηκωθεί για τρεις. Σειρά των Indians θα αναστοχήσουν πίσω από 6-75. Κοσκέρας. Μέξας. Κυρολιβαδάς. Μαρίνος στον Αγκουριδάκη από τα αριστερά, εκείνος θα πάει σε μια εκτέλεση. Νέο rebound από τον Κουρκούρη. Δακιμίδη σταματάει τρίπλα. Σε κάνει τις επιλογές του, παίζει με τον Κουρκούρη. Γκάκος. Πέρασε από τον Αγκουριδάκη. Τον δυσκόλεψε ο Μέξας. Ο Ακιμίδης ανανεώνει. Είναι 9-14 επίθεση για τους γηπεδούχους. Για τρεις είναι το σουτ. Ήταν καλό, δεν μπήκε όμως. Κουρκούρης, νέο επιθετικό rebound. Ξανά ακόμα μία επίθεση για τους Indians. Ο Ακιμίδης τώρα στα 8 δευτερόλεπτα. Διεισδύει αστοχή όμως. Απανωτές χαμένες ευκαιρίες από τους γηπεδούχους. Μια ευκαιρία είτε να ισοφαρίσουν είτε να περάσουν μπροστά οι κίτρινοι. Κουριδάκης, Κυροκοσκέρας, αλλάξε ωραία κατεύθυνση, πήγε μέχρι μέσα και έχουμε επιθετικό φάουλ. Ο Παπα-Νικόλαου δείχνει να έχει χτυπήσει. Και τώρα θα έχουμε και αλλαγή για τους Indians. Πέρασε ο Πρισιμίτζης στο μάτς. Πρισιμίτζης ο οποίος κρατάει. Και το Παπα-Νικολάου εκτέλεσε μπροστά από τον Αγκουριδάκη. Δεν το βάλε ο ίδιος, μαζεύει το rebound. Και θα πάει κοντά αυτή τη φορά, αλλά και τώρα θα το χάσει. Βγήκε και βγήκε εκεί, μπάλα σαν να μην ήθελε να μπει στο καλάθι. Αγκουριδάκης. 4-40 ακόμα. Το Σκέρας έκοψε. Πήρε την προσπάθεια και σοφάρισε. 58 όλα. Οι τους Lakers επιστρέφουν. Και το παιχνίδι ξεκινάει και πάλι από το 0. Σιμιτζής. Με το δεξί δεν έρχεται το καλάθι. Μαζεύει ο Αγκουριδάκης. Οι τους Lakers τώρα μπορούν να περάσουν ακόμα και μπροστά. Κέρας. Το θέλει το σουτ, το πήρε και το έβαλε. 58-61. Αντεπίθεση των του Lakers, η οποία παίρνει τώρα το προσπέρασμα. Και το time out από την πλευρά των Indians. Ανατροπή σκηνικού εδώ στο γήπεδο της Ζωφριάς. 58-60 πλέον, ήταν για δύο το σουτ του Κοσκέρα νωρίτερα. Με τους Athens Lakers να έχουν πάρει το προβάδισμα για πρώτη φορά στο σημερινό παιχνίδι. 4 λεπτά πριν την ολοκλήρωσή του. Ο Ακιμίδης θα απαντήσει και θα βάλει και πάλι μπροστά του Indians. 61-60. Πολύ μεγάλο σουτ εδώ. Τρίποντο ανάσα για τους Indians, οι οποίοι παίρνουν και πάλι το προβάδισμα. Έχουμε. Τι έχει δοθεί. Το 27 έχει κάνει φαουλ ο Ιωακιμίδης. Τρίτο μαδικό για τους Indians. Κοσκέρας πήρε. Έχουμε νέο φαουλ νομίζω και πάλι ο Ιωακιμίδης. Είναι ξανά ο ίδιος. Είναι και το τέταρτο δικό του. Μέξας, Κυροκοσκέρας, δεν βρήκε χώρο να εκτελέσει, θα το κάνει ο Μέξας, αλλά άστοχα, του Μουντουρέας παίρνει το rebound
και φτάνει κοντά, θα πετάξει όμως κάπως άτσα, αλλά την μπαλά. Αγουριδάκης για τρεις, δεν μπαίνει το καλάθι. Βάζει και με τον εαυτό του. Φτάει εκεί ψηλά ο Μέξας, θα βρεθεί και στο παρκέ. Με αυτοθυσία και έκανε το κλέψιμο. Ενώ μπήκαμε στο τελευταίο τρίλεπτο. Γουριδάκης. Μαρίνος του δίνει και πάλι. Τυροκοσκέρας τσεκάρει γύρω του τις επιλογές του. Μπροστά το Πρισιμιτζής. Στα 4 δευτερόλεπτα θα εκτελέσει ο Κοσκέρας. Δεν του κάνει το χατήρι μπάλα. Παραμένει το 61-60. Κριτικός Ιωακιμίδης. Κάνει τις τρίπλες, αφήνει στον Πρισιμιτζή, ο οποίος θέλει να πάει κοντά με τα αριστερό, δεν θα εκτελέσει σωστά. Η αστοχία συνεχίζεται και από τις δύο πλευρές τις τελευταίες φάσεις. Το 61-60 δεν αλλάζει και τα πάντα παραμένουν ανοιχτά. Μέξας κόντρα σε δύο, δεν τα καταφέρνει ούτε αυτός. 2 και 10 ακόμα. Ιωακιμίδης. Στη γωνία ο Πρισιμιτζής ήταν μόνος του, επέλεξε να αφήσει τον τριαντάφυλλο για να εκτελέσει εκείνος ένα κοντό σουτ από τον τριαντάφυλλο. Μέξας τώρα με χώρο μπροστά του, μόνο ο τριαντάφυλλος. Βρέθηκε στην άμυνα των Indians και θα το εκμεταλλευτούν αυτό το γεγονός οι φιλοξενούμενοι. Ο Κουμουντουρέας θα βάλει μπροστά ξανά την ομάδα του με 61-62. 1-45 ακόμα. Παπα-Νικολάου. Παίζει με πλάτη, γυρίζει, θα σκοράρει, θα κερδίσει και το φάουλ. 63-62, σειρά των Indians θα περάσουν και πάλι μπροστά. Και έχει και μια βολή τώρα να εκτελέσει ο Παπα-Νικολάου. Ενώ υπενθυμίζω πως έχουν συμπληρωθεί και τα ομαδικά από την πλευρά των φιλοξενούμενων. 4 φάουλ έχουν και οι Indians, έτσι κάθε φάουλ από εδώ και πέρα θα είναι βολές. Έξω η βολή, παραμένει η απόσταση ενός πόντου. Κοσκέρας, 1,5 λεπτό ακόμα. Πιέζει ψηλά ο Πρισιμιτζής. Και ο Αγκουριδάκης. Ζητάει ο Μέξας, δεν πάει σε εκείνον η μπάλα, θα καταλήξει αντίπαλο όμως. Πρισιμιτζής. Ο Ακιμίδης. Πολύ ωραία η πάσα του για τον Παπα-Νικολάου. Καθαρή άμυνα, σταματάμε. Καθώς φαίνεται να έχει χτυπήσει ο Παπα-Νικολάου, δεν έχει δοθεί φάουλ. Η κατοχή είναι για τους του Lakers. Στο μάτι με Κοσκέρα. Μπαίνουμε, μπήκαμε μόλις στο τελευταίο λεπτό. Πέρασε, είπασε για τον Μέξα, το χάσε εκείνος. Ο ίδιος παίρνει το επιθετικό rebound, ακόμα μια χαμένη ευκαιρία. Διεκδίκηση και σφύριγμα έχουμε. Φάουλ, να δούμε. Υπάρχει μια διαφωνία ανάμεσα στους δύο διαιτητές. Έχει γίνει φάουλ αυτό 14, το οποίο το έχει κάνει ο Κουμουντουρέας. Και έτσι οι Indians έχουν τώρα την επίθεση. 50 δευτερόλεπτα ακόμα. Και το σκορ στο 63-62. Ιωακιμίδης γυρίζει. Δεν, εκεί που πήγε πάρα δεν ήταν κανείς. Κουμουντουρέας όμως θα χάσει. Δεν σιγούρευσαν εδώ την ασφάλεια της μπάλας η κίτρινη. Οι Indians παραμένουν στην επίθεση 29 δευτερόλεπτα ακόμα. 17 για τους γηπεδούχους. Ιωακιμίδης. Αγκουριδάκης κάνει φάουλ. Έχουμε βολές για τον Πρισιμιτζή. Τα 23,4 έχει σταματήσει το χρονόμετρο. Ενώ έχουμε και time out. Επιστρέφουν και πάλι δύο πεντάδες στο παρκέ και ο Σιμιτζής είναι ήδη στημένος στη γωνία, στην γραμμή των βολών.
για να εκτελέσει το ζευγάρι των βόλων του. Στα 3-62, 23,4 ακόμα στο ρολόι. Άστοχη πρώτη. Σιμιτζής ετοιμάζεται για την δεύτερη. Θα τη χάσει και αυτή. Πετάει στα σκουπίδια τις δύο βολές ο Σιμιτζής. Και έτσι η νίκη παραμένει ανοιχτή ακόμα. 63-62, 23 δευτερόλεπτα. Μπουριδάκης. Να δούμε τι μας επιφυλάσσουν αυτά τα τελευταία δευτερόλεπτα. Κρατάει ο Αγκουριδάκης στα 11. Πάσα πέρασε στον Κοσκέρα. Έχει κάνει φάουλο ο Πρισιμιτζής. Σειρά των του Βλέικερς τώρα να πάνε στη γραμμή. Το χρονόμετρο έχει σταματήσει στα 8,2. Και ο Κοσκέρας έχει στα χέρια του την τύχη της ομάδας του, η οποία μπορεί τώρα να πάρει το προβάδισμα. Ο Σκέρας βάζει την πρώτη. 63 όλα. Ο Σκέρας ετοιμάζεται για την δεύτερη πάρα πολύ καθοριστική βολή. Την χάνει αυτή, στα δευτερόλεπτα ο Παπα-Νικολάου, στα 5 θα εκτελέσει εκτός ισορροπίας, το χάνει Αγκουριδάκης, ένα δευτερόλεπτο, δεν υπάρχει κάποια εκτέλεση και φινάλι λοιπόν της κανονικής διάρκειας, με το σκορ 63-63 έχουμε παράταση. Η νίκη δεν ήρθε στην κανονική διάρκεια. Μπήκαμε στην παράταση μόλις με το σκορ το 63-63. Του Blakers ξεκινούμε με την πρώτη επίθεση στο έξτρα πεντάλεπτο. Ο Σκέρας Μέξας γυρίζει, δεν το βάζει. Ρακιμίδης. Πυροκριτικός του άφησε και πάλι την μπάλα. Θα κινήσει λίγο πιο πίσω από τη βολή, θα εκτελέσει εύστοχα 65-63. Κοσκέρας τώρα για τους κίτρινους. Είναι στον Λιβαδά. Κουριδάκης. Με το βήμα πίσω και θα καταλήξει στο καλάθι η προσπάθειά του, 65-65. Γιάννησα με το πρώτο λεπτό της παράτασης. Κριτικός στον Παπα-Νικολάου και από εκεί μπάλα στον Ιωακιμίδη. Ποιος θα πασάρει τελικά. Ιωακιμίδης ξανά στα 8 δευτερόλεπτα. Τώρα θα πάρει την εκτέλεση. Θα καταλήξει εκτός το σούτ του. Βαδά στο παρκέ. Σηκώνει τον Παπα-Νικολάου και φτωχή. 67-65. Τώρα έχουμε διακοπή για να σκουπιστεί. Εκεί το σημείο στο οποίο προσγειώθηκε ο Λιβαδάς. Τώρα έγινε η δουλειά και συνεχίζεται και η αναμέτρηση. Κέρας. Πίνει στον Αγκουριδάκη. Μεξάς. Και πάλι Αγκουριδάκης. Ο Σκέρας έχει γίνει μπροστά από τον κριτικό, τον οποίο αποφεύγει πολύ ωραία. Θα φτάσει μέχρι μέσα και κερδίζει το φάουλ. Κάποιες διαμαρτύρες εκεί από την πλευρά του κριτικού. Συνεχίζει να τα λέει ο ίδιος με τον διαιτητή. Ο Σκέρας έτοιμος για τις δύο βολές. Χάνει την πρώτη.
Παραμένει το 67-65. Έξω και η δεύτερη, 0-2 από τον Κοσκέρα, δεν αλλάζει κάτι στο σκορ, 67-65. Ο Νικολάου στέκεται στον αέρα, εκτελεί αλλά άστοχα. Λιβαδάς καθαρίζει τη φάση. Και ο Κοσκέρας είναι τώρα στον Μέξα, ο οποίος πάει προς τα μέσα, βρήκε ωραία πάσα για τον Κουμουνδουρέα. Φτάνει κοντά εκείνος, δεν αξιοποιεί όμως την ευκαιρία του. 2.45 ακόμα στην παράταση. Μαρίνος έχει σηκωθεί εδώ στο πλάι για να επιστρέψει με την πρώτη διακόπη στο παιχνίδι. Δακιμίδης πάει προς τα μέσα, του βρίσκει το χέρι ο Αγκουριδάκης, ο οποίος το παραδέχεται κιόλας. Αφισκείται το κλάτς. Από το χτύπημα του χεριού του Μουρδωρέας, όχι ο Αγκουριδάκης, θα καθίσει τον πάγκο καθώς έκανε και μόλις το πέμπτο του φάουλ. Μαρίνος επέστρεψε. Βολές τώρα για τον Ιωακιμίδη, ο οποίος θα βάλει την πρώτη, 68-65. Βάζει και την δεύτερη, 69-65, μαξιλαράκι 4 πόντων τώρα για τους γηπεδούχους, 2-25 πριν το τέλος της παράτασης. Τρίποντο άστοχο από τον Λιβαδά. Με έξασε και ανάμεσα σε δύο, γράπωσε την μπάλα στον αέρα και κέρδισε και το φάουλ στη συνέχεια. Πολύ δυναμικά μπήκε στη φάση εδώ ο παίκτης των του Blazers. Ο οποίος τώρα είναι δυστυμένος στην γραμμή. Στην πρώτη προσπάθεια, ακόμα μια πεταμένη βολή από τους κίτρινους. Χάνει και την δεύτερη νωρίτερα, όπως ο Κοσκέρας, ο οποίος έκανε 1-2, έτσι και τώρα ο Μέξας. Και μια φάση που κάθε πόντος είναι πάρα πολύ χρήσιμος. Νοκιμίδη στον Κουρκούρη για 3 εκείνος. Είναι άστοχο το σουτ. Μέξας πήρε. Πέφτει πάνω του κριτικός, τον στέλνει και πάλι στις βολές. Νωρίτερα τις άφησε και τις δύο. Να δούμε τι θα κάνει σε αυτό το ζευγάρι των βολών ο παίκτης του Blazers. Μέσα η πρώτη, 69-66. Μέσα και η δεύτερη τώρα, 69-67. Αυτή τη φορά είναι αλάθαστος από την γραμμή των βολών ο Μέξας. Η διαφορά και πάλι στο τρίποντο. Πήγε κοντά, νέο φάουλ, νέο σφύριγμα. Αυτή την φορά για τους Indians. Ο Δακιμίδης τώρα θα είναι ο παίκτης που θα εκτελέσει. Έξω η πρώτη βολή του Δακιμίδη. Δεν αλλάζει το 69-67. Βάζει τη δεύτερη, 70-67. 1.35 ακόμα στην παράταση. Συν 3 για τους Indians. Μαρίνος δεν θα έρθει ισοπαλία. Κυνήγησε τη φάση ο Τριαντάφυλλος, αν την άφηνε να βγει. Την πάλι θα ήταν για τους Indians, όμως τώρα κούμπησε τελευταίος. Και έτσι του Blazers παραμένουν στην επίθεση. Ο Κοσκέρας. Πάνω του είναι ο κριτικός, καλή αντίδραση από τον Τριαντάφυλλο. Του Μουρδουρέας θα εκτελέσει για 3. Δεν το βάζει, μπάλα στο σίδερο και έξω. Γρακιμίδης, 1-10 ακόμα. Του Παπα-Νικολάου,
Τριαντάφυλλος έχει χώρο, πέρασε η πάσα του για τον Κουρκούρη. Ο Ακημίδης, Παπα-Νικολάου ανενόχλητος για τρεις, δεν έρχεται το τρίποντο. Έρχεται όμως το επιθετικό rebound από τον Τριαντάφυλλο, ο οποίος θα πάει και κοντά στον Λιβαδά, ούτε τώρα θα έρθει το καλάθι. 48 δευτερόλεπτα ακόμα, Μέξας. Έφτασε γρήγορα στην αντίπαλη ρακέτα και σκόραρε ένα γρήγορο καλάθι, 70-69. 40 δευτερόλεπτα ακόμα. Γρακιμίδης. 32 δευτερόλεπτα, 13 τώρα για την επίθεση των Indians. Πέρασε ο Γρακιμίδης, κατεβάζει το χέρι του Λιβαδάς και του κάνει το φάουλ. Θυμίζω 70-69 το σκορ. Δύο βολές για τους Indians. Τώρα έρθει και η μπάλα. Για να εκτελέσει τις δύο βολές του Ιωακιμίδης, ο οποίος θα βάλει την πρώτη, 71-69. Βάζει και την δεύτερη, 72-69. Συν 3 για τους Indians, 23 δευτερόλεπτα ακόμα για το τέλος. Μαρίνος για την ισοφάριση, δεν θα έρθει. Την μπάλα Μέξας και Παπα-Νικολάου. Το παίξι των Indians έχει κερδίσει το φάουλ έπειτα από το... έπειτα από το φάουλ που δόθηκε από τον Μέξα. Βρίσκεται και στη γωνία τώρα ο παίχτης των γηπεδούχων. Ποιος τώρα σηκώθηκε. 16,1 ακόμα. Και ο Παπα-Νικολάου οδηγείται στην άλλη πλευρά ώστε να εκτελέσει δύο ελεύθερες βολές, οι οποίες μπορούν να είναι και καθοριστικές για την εξέλιξη του παιχνιδιού. Αν ευστοχίσει έστω σε μία, θα έχουν ένα πάρα πολύ σημαντικό προβάδισμα οι Indians σε αυτά τα τελευταία 16 δευτερόλεπτα που θα απομένουν. Να στοχίσει την πρώτη όμως. Παπα-Νικολάου τώρα έτοιμος για την δεύτερη. Θα την χάσει και αυτή η Μέξας. 14 δευτερόλεπτα. Γιάννη όλο το δρόμο, έχουμε νέο σφύριγμα για φάουλ από τον κριτικό αυτή τη φορά. Στη γραμμή τώρα ο παίκτης των Blazers. Στα 11,7 έχει σταματήσει το χρονόμετρο. Μέξας εκτελεί την πρώτη, την οποία θα την χάσει. Βάζει την δεύτερη. 72-70, κριτικός έχει φύγει μπροστά. Καταλαβαίνει και ότι κάνει το φάουλ η αντίπαλή του. Το χρονόμετρο να έχει σταματήσει τα 6 δευτερόλεπτα. Είναι και το πέμπτο φάουλ αυτό του Μέξα. Έτσι θα πρέπει να περάσει αναγκαστικά εκτός. Άστοχη βολή. Τώρα πρέπει να μπει ένας παίκτης από τους του Blazers, θα περάσει
ο Τζιρίτης. Ακόμα γίνονται κάποιες συνεχίζονται οι συζητήσεις. Τώρα πέρασε ο Τζιρίτης. Τώρα λύθηκε και το θέμα και όλα είναι έτοιμα για να εκτελεστεί και η άλλη βολή του κριτικού, ο οποίος θα στοχίσει. Επιθετικό rebound του τριαντάφυλλου, ακόμα ένα από τον Παπα-Νικολάου, δεν μπαίνει το καλάθι. Δύο δευτερόλεπτα παραμένει η μπάλα στην κατοχή των Ίντιαν και έτσι ολοκληρώνεται το μάτς. Μετράει κανονικά νομίζω το καλάθι του Παπα-Νικολάου, 74-70. Θα είναι και το τελικό σκορ της αναμέτρησης που θα βρει νικητές τους Ίντιανς.